τροπή για το πρόγραμμα των κατεξαίρεση πολιτογραφήσεων. Μιχάλη, η κίνηση του Προέδρου, η οποία ουσιαστικά θα υλοποιηθεί αύριο με την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών προς το Υπουργικό, το οποίο με τη σειρά του θα ζητήσει από το Γενικό Εισαγγελέα να διορίσει τριμελή ερευνητική επιτροπή, είναι διτή. Από τη μια, το Προεδρικό κλείνει το θέμα του Γενικού Ελεκτή, διαμηνύοντας ότι η έρευνα για το επενδυτικό πρόγραμμα θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση, δεν γνωρίζουμε αν είναι επί τη βάση γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, υποδεικνύει στον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη τα καθήκοντα και τα όρια του. Ότι δηλαδή η επιτροπή που θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, διαβάζω αυτολεξία από τη σημερινή ανακοίνωση της Προεδρίας, δεν επηρεάζει καθιονδήποτε τρόπο τις εκ του συντάγματος απορρέουσες εξουσίες του Γενικού Ελεκτή για να προβαίνει σε έλεγχο του Τμήματος Φορολογίας για το εάν οι σχετικές επενδύσεις έτυχαν λοιπόν, του κατάλληλου φορολογικού Σωτήρη, χειρισμού. Είπες είναι διτή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ποιο είναι? Το δεύτερο έχει να κάνει με τις βαριές σκιές που αφέθηκαν κατά του προγράμματος των πολιτογραφήσεων, Μιχάλη, με αποκορύφωμα τα δημοσιεύματα του Αλ Τζαζίρα και την απέτηση πλέον της κοινής γνώμης για να ρηχθεί άπλετο φως. Και εδώ είναι η κλασική συνταγή της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί. Διατάσσεται έρευνα ενίοτε με την ίδια διαδικασία του διορισμού ανεξάρτητης επιτροπής μέχρι να ξεφουσκώσει ο άλλος, να ξεχασεί το θέμα και να καταλαγιάσουν τα πράγματα. Είτε αφορά οικονομικό σκάνδαλο, όπως έγινε με το χρηματιστήριο το 2001, είτε την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και το κούρεμα των καταθέσεων το 2013, ή και την κατάρρευση του συνεργατισμού πριν από μερικά χρόνια. Ή ακόμη και με την απώλεια ζώων, όπως το αεροπορικό δυστύχημα της Ήλιος το 2005, ή την έκρηξη στο Μαρί το 2011. Στο τέλος, ουδής υπεύθυνος πλήρωσε και οι έρευνες αυτές κόστησαν και πάρα πολλά χρήματα στο δημόσιο και κατ' επέκταση στο φορολογούμενο πολίτη. Να θυμίσουμε ότι μόνο για το σκάνδαλο της οικονομίας πληρώσαμε πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ άνευ αποτελέσματος. Εν ολίγης, αποδείχθηκε ότι οι ερευνητικές επιτροπές στο τέλος της ημέρας είναι και τα καλύτερα πλυντήρια των σκανδάλων, Μιχάλη. Λοιπόν, ναι. Είναι και το θέμα της Βουλής όμως, Σωτήρη, η οποία στην ουσία αρνείται να επιτρέψει στην αστυνομία να παραλάβει στοιχεία για τη διαρροή των διαβαθμισμένων εγγράφων προς τον Αλ Τζαζίρα. Να επαναλάβουμε ότι η διαρροή είναι παράπλευρο θέμα. Σοβαρό μεν, αλλά άσχετο με την ουσία του μεγάλου θέματος των κατεξαίρεσης πολιτογραφήσεων. Ωστόσο, από τη στιγμή που σχεδόν όλοι παραδέχονται και του Δημήτρη Σιλούρη, του Προέδρου του Νομοθετικού Σώματος περιλαμβανομένου, ότι τα διαβαθμισμένα έγγραφα έφυγαν από τη Βουλή, θα έπρεπε η ίδια, η Βουλή δηλαδή, πρώτη και καλύτερη να ζητούσε την πλήρη διερεύνηση και αυτής της ψυχής. Αντί τούτου, σηκώθηκε ομόφωνα σήμερα παντιέρα από το Κοινοβούλιο ότι δεν επιτρέπεται στην αστυνομία να πάρει στοιχεία, ότι είναι αντισυνταγματικό και την ίδια ώρα ζητήθηκε γεγνωμάτευση από τρεις ανεξάρτητους νομικούς. Εκτός από τις ερευνητικές επιτροπές, είναι εξίσου καλό πλυντήριο και η περίπλοκη.